Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Με συγχωρείτε, είστε η κυρία Πανταζή. Δεν ξέρω αν μου μετέφερε σωστά το όνομα η κοπέλα. Ναι, Ζωή Πανταζή. Χαίρομαι πολύ, κυρία μου. Καθίστε. Σε τι οφείλεται η επίσκεψή σας? Συνήθως δεν νοιάζομαι γιατί κάνει ο άλλος κόσμος. Ο καθένας είναι αφεντικός στο σπίτι του που λένε και κάνει κουμάντο. Ομολογώ πως δεν σας καταλαβαίνω. Ακούστε, κυρία Λεωνίδου, για να μπούμε στο προκείμενο. Έχετε μια κόρη, δεν είναι έτσι? Συνεχίστε, παρακαλώ. Δεν σας γνωρίζω, αλλά φρόντισα να μάθω για το σπίτι σας. Γι' αυτό έρχομαι να σας πω ένα πράγμα. Μακριά το παιδί σας από το βαλσάμι. Ήμουνα 3 χρόνια γυναίκα του. Δηλαδή, όχι γυναίκα του, καταλαβαίνετε. Έζησα κοντά του. Και εδώ και στο Παρίσι. Τον έμαθα. Γι' αυτό σας λέω, προφυλάχτε τη μονακοκόρη σας. Δεν είναι απλώς γυναίκας, είναι ό,τι βάλιονού σας. Ξέρω πως πολλά από αυτά θα σας είναι ήδη γνωστά. Δεν θα γνωρίζετε όμως ότι από το Παρίσι τον έδιωξαν. Στις Λέσχες δεν γινόταν δεκτός. Τον γενικούσαν παντού. Αν θέλετε λεπτομέρειες. Ευχαριστώ για τον κόπο που κάνατε, κυρία μου.